Σε 36 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι επιβεβαιωμένοι νεκροί που έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια στην περιοχή Ευαγγελισμός κοντά στα Τέμπη, έπειτα από τη σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με εμπορική αργά το βράδυ της Τρίτης. Στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 72 άτομα, εκ των οποίων οι 6 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Με σύστιες σχηματίζουν οι σημαίες σε όλη τη χώρα μετά την κήρυξη τριήμερου πένθους για την τραγωδία στα Τέμπη, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Εθελοντική αιμοδοσία για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών μετά την τραγωδία στα Τέμπη οργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλίνης την Παρασκευή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πραγματικά και εμείς από το πρωί είμαστε συγκλονισμένοι με όλη αυτή την τραγωδία που έγινε στον τόπο μας. Που οι νεκροί είναι νέα παιδιά από 30 χρόνια και κάτω, οι περισσότεροι φοιτητές που μάλλον γυρίζαν από τις αποκριάτικες διακοπές τους. Έτσι λοιπόν από πολύ πρωί αρχίσαμε να ψάχνουμε προκειμένου να γίνει μια αιμοδοσία, γιατί καταλαβαίναμε πριν να γίνει αυτό δημόσια έκκληση και από το Υπουργείο Υγείας, τώρα έχει γίνει, θα τα ακούτε και στους σταθμούς, καταλαβαίναμε ότι το πρώτο που θα χρειαζόταν ήταν αίμα και κυρίως πλάσμα, που είναι παράγωγο του αίματος που χρησιμοποιούν για τους εγκαυματίες. Έτσι λοιπόν είπαμε να γίνει μια αιμοδοσία στο Πανεπιστήμιο Απάνος. Θα γίνει την Παρασκευή 12 με 6 το απόγευμα και θα συνεργαστούμε, επίσης συνεργαστήκαμε προκειμένου να βρεθούν γιατροί και με τον Ιατρικό Σύλλογο και με το νοσοκομείο και με τους φοιτητικούς συλλόγους βέβαια του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλούμε λοιπόν όλους τους φοιτητές, όσους μπορούν, να αιμοδοτήσουν από τις 12 μέχρι τις 6 την Παρασκευή στο Πανεπιστήμιο, σε μια αίθουσα του Τμήματος Γεωγραφίας, και όποιον άλλον θέλει από τους συμπατριώτες μας βέβαια μπορεί να ανέβει και στο νοσοκομείο να δώσει αίμα, αλλά μπορεί να έρθει και στο Πανεπιστήμιο να δώσει. Έχουμε έρθει και σε επαφή με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, είναι ενήμεροι και μόλις μαζευτούν αυτές οι μονάδες που θα έχουμε μέχρι τις 6 ώρα, θα επικοινωνήσουμε σε ποια νοσοκομεία θα στείλουμε το αίμα. Θέλω ακόμα μια φορά να πω ότι να βλέπετε γιατί λέμε ότι τα νοσοκομεία μας και τα ψυγεία των αιμοδοσιών πρέπει να έχουν πάντα αίμα επαρκές. Mm-hmm. Να το, έγινε κάτι. Μπορεί να μην γίνεται κάθε μέρα, όμως γίνεται κάποια στιγμή. Ναι, και τώρα γίνεται. Ας πούμε τρέχουμε γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν και από τις ελλείψεις αίματος. Μήπως έχετε πληροφορίες αν υπήρχε κάποιος τραυματισμένος και από τη Μυτιλίνη? Όχι, δεν έχω. Γιατί από το πρωί έχουμε ξεκινήσει τις προσπάθειες προκειμένου να γίνει αυτή η αιμοδοσία και να είναι πετυχημένη. Διαδώστε το όλοι να ευαισθητοποιηθούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την τραγική κατάσταση.